Συμμετέχουμε και εμείς σήμερα σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων σε αυτήν την πορεία που κάνει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ. Τα προβλήματα μας είναι κοινά και δεν μπορούμε να λείπουμε εμείς από εκεί, από αυτά τα προβλήματα. Αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι και τα δικά μας προβλήματα εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων συνεχίζουν και γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Αν ξεκινήσουμε από τα περιφερειακά τμήματα και από το συνολικό τμήμα Καλαμπάκη, θα δούμε ότι τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί σε μεγάλο βαθμό. Στα κρατητήρια η κατάσταση πλέον είναι καταπληκτική. Μπορώ να σας πω ότι η πρωτοκόλληση κρατητηρίων, που είναι 18 ατόμων σε δύο κρατητήρια που υπάρχουν στο αστυνομικό μέγαρο της Καλαμπάκης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 32 και 33 άτομα και πολλά μέσα άτομα εκεί είναι πάνω από 6 με 7 μήνες. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για τα ίδια τους κρατουμένους των κρατητηρίων, αλλά για τον κόσμο της Καλαμπάκης και για το αστυνομικό προσωπικό που εργάζεται εκεί. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει αν κάποιος έχει κάποια μολυσματική ασθένεια, που είμαστε πολύ κοντά να έρθει και αυτήν. Η αστυνόμευση, εάν πάρουμε τώρα σε μεγαλύτερο βαθμό και για την Καλαμπάκη και στην ευρύτερη περιοχή της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι λυπής. Λείπουν κάθε μέρα τουλάχιστον 50 άτομα από την αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων σε διαφορετικές υπηρεσίες εκτός αυτής. 18 άτομα περίπου λείπουν πάνω στην Αλεξανδρούπολη, όχι περίπου 18 ακριβώς στον αριθμό, και γύρω στα 30 άτομα πηγαίνουν καθημερινή βάση ή μέρα παραμέρα στα μπλόκα των αγροτών στη Λάρισα. Με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να δουλεύουν περισσότερο χρόνο από αυτό που προβλέπεται από τα διάφορα προεδρικά διατάγματα, πολλές φορές και διπλάσιο. Και να καταπονείται το ίδιο το προσωπικό, αλλά να καταπονείται σε βάθος χρόνο η ίδια η ασφάλεια του πολίτη στο νομό Τρικάλων. Γιατί όλο αυτό το προσωπικό, από τη στιγμή που δεν δουλεύει εδώ και δουλεύει σε όμορφους νομούς και διευθύνσεις, καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο έχει την ίδια την κοινωνία των Τρικάλων.